Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος όσον αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή. Η Εκκλησία της Ελλάδος είχε διατυπώσει εξ αρχής πάντως με σαφήνεια την πλήρη αντίθεσή της στο μέτρο της κυριακάτικης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Κατά του μέτρου έχει ταχθεί προσωπικά τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος και πλήθος Μητροπολιτών, ενώ και η Ιερά Σύνοδος επανέλαβε με γραπτή ανακοίνωσή της την παγιωμένη θέση της Εκκλησίας να παραμείνει Κυριακή Αργία. Θα ήθελα δημοσίως να εκφράσω την χαρά μου και τον έπαινόν μου προς τον εμπορικό κόσμο της πόλεως μας, προς τον εμπορικό σύλλογο, την Ομοσπονδία των Εμπορικών και Βιοτεχνικών Ενώσεων, αλλά και τους καταστηματάρχες και τους εμπόρους, οι οποίοι εφύλαξαν την αγιότητα και την ημερότητα της, την αγιότητα και την ομορφιά της Κυριακής. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Δεν μπορεί να είναι όλες οι μέρες ίδιες. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ξεκούραση. Έχει ανάγκη να πάρει ανάσες ελπίδος. Έχει ανάγκη να λατρεύσει τον Θεό του, να συναντηθεί με τον συνάνθρωπό του. Δεν μπορεί να είναι όλες οι μέρες ίδιες. Εγώ, μη μου ζητάτε να πω διαφορετικά από αυτά που είπε ο Κύριος. Τι είπε ο Κύριος? Ότι 6 μέρες εργά, σας ανήκουν 6 μέρες. Η 7η ημέρα ανήκει σε μένα. Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ να του την αφαιρέσω. Είμαι σύμφωνη και νομίζω ότι αυτό είναι το ορθόν και το δίκαιο και το πρέπον. Ως ελληνικός λαός, ανέκαθεν γνωρίζουμε να αργούμε τις ημέρες της Κυριακής, την ημέρα της Κυριακής, να την τιμούμε ιδιαίτερα με τη συμμετοχή μας στις λατρευτικές ακολουθίες της Εκκλησίας μας και εν τέλει και να ξεκουραζόμαστε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, όπως είπε και ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης σας, να είναι μια μηχανή. Δεν μπορεί να είναι μια λογιστική μονάδα διαρκώς η οποία θα παράγει. Και δεν μπορούν οι άνθρωποι να μην ξεκουράζονται, να μην αλλάζουν παραστάσεις. Εγώ λέω και κάτι πολύ πιο απλό, ότι ποια μέρα οι άνθρωποι θα κάνουν τα μνημόσυνα των δικών τους? Ποια μέρα θα τελέσουν τις βαφτίσεις τους ή τους γάμους τους, εάν δεν έχουμε την αργία της Κυριακής? Γι' αυτό λοιπόν πρέπει λίγο πολύ να τα δούμε και όχι όλα χάρη του κέρδους. Πλήθος Μητροπολιτών τονίζουν πως θα πρέπει να τιμούμε την Κυριακή ως ημέρα αργίας και ημέρα ξεκούρασης. Και έτσι θα πρέπει να παραμείνει, καθώς ακόμη και αν αλλάξει αυτό, δεν θα λυθεί το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι μια παραγωγική μηχανή, μια λογιστική μονάδα. Έχει ομορφιά, έχει ιερότητα, έχει αξία. Δεν μπορούμε την οικογένειά μας να την υπονομεύουμε. Και οι οικογενείς μας έχουν ανάγκη της παρουσίας μας. Φυλάξτε την Κυριακή, φυλάξτε τις εορτές της πίστεως, φυλάξτε τις γιορτές της πατρίδος μας, όπως εορτάζει η πόλη μας τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Αυτή είναι η ομορφιά μας, αυτή είναι η δύναμή μας, αυτή είναι η ελπίδα μας για να ξεπεράσουμε τις κρίσεις. Δεν θα ξεπεράσουμε τις κρίσεις καταπατώντας τον νόμο του Θεού και τις ανάγκες των ανθρώπων για ξεκούραση, για ανάπαυση, για κοινωνικότητα, για ανθρωπιά, η οποία λείπει ιδιαιτέρως στις ημέρες. Εκείνοι που ανοίγουν και που δεν έχουν τον Θεό τους με την καλή έννοια, δηλαδή δεν γνωρίζουν από τέτοια πράγματα, είναι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό διεπίστωσα και εγώ την Κυριακή στο Σιδηρόπλαστρο, που άνοιξε μόνο ένα υπερ κατάστημα σούπερ μάρκετ, το οποίο οι άνθρωποι πια έχουν κάνει τα ψώνια τους στις καθημερινές. Είναι ανάγκη και την Κυριακή να τους δίνουμε τέτοια... Και όμως πηγαίνανε και πραγματοποιούσαν τις αγορές τους, σε φασμιότητα. Εντάξει, πολύ λίγοι, με βέβαιος.